Με λαμπρότητα εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια και στο παράλιο Άστρος, παρουσία του Σεβασμιότητου Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινουρίας, κύριου Αλέξανδρου. Φτάσαμε σήμερα τη γιορτή των φώτων και του φωτισμού εδώ στο ηλιόλουστο, στο φωτεινό Άστρος, στο λαμπερό Άστρος, που ταιριάζει αυτή η εικόνα με την εικόνα της γιορτής που γιορτάσαμε. Δυστυχώς όμως δεν ταιριάζει με την εικόνα και το χρώμα της ψυχής των Ελλήνων, που είναι μαυρισμένο, σκυθροπό, συνδευκασμένο. Εύχομαι η χρονιά η οποία ανέτειλε πριν λίγες μέρες να φέρει τη φωτεινότητα και τη λαμπρότητα στην ψυχή των Ελλήνων. Και όσο περνάει από το χέρι μας, και εγώ σαν Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου και ο κύριος Περιφερειάρχης και όλοι οι συνεργάτες εκεί στην περιφέρεια θα προσπαθήσουμε όσο περνάει από το χέρι μας να βοηθήσουμε ώστε να έρθει η λαμπερότητα και η φωτεινότητα στις ψυχές των Ελλήνων. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Εύχομαι καλή χρονιά. Ευχαριστούμε το Σεβασμιότατο που μας τίμησε σήμερα με την παρουσία του εδώ. Όπως βλέπετε έχουμε μια πάρα πολύ καλή μέρα σήμερα στο όμορφο παράλιο Άστρος. Ελπίζουμε και θέλουμε
να κάνουμε το παράλιο Άστρος και το Δήμο μας ένα τόπο προορισμού για όλους να έρχονται και να περνάνε ευχάριστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Ονομάζομαι Κατίας Δημήτριος και είμαι από Αθήνα. Είμαι 10 χρόνια στο παράλιο, γνωρίζω τη θάλασσα και πέσω πάντα για το σταυρό. Είναι η τρίτη φορά τον πιάνω φέτος και η τρίτη φορά τον έβγαλα μέσα από το βυθό πάλι. Τρίτη φορά? Ναι. Συγχαρητήρια και να είσαι πάντα τυχερός. Να είσαι καλά, υγεία και ευτυχία σε όλους. Καταρχήν να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά και για την ημέρα σήμερα να φωτίσει ο Θεός τους πολιτικούς, να δούμε και μια μέρα καλύτερη. Και μια προσωπική ευχή να είμαι πάλι τον χρόνο εδώ. Και σαν δημοτικό σύμβουλο, εύχομαι στην εργαδία και ειδικά στο νομό, στο Δήμο Τρίπολης, ό,τι το καλύτερο και θα προσπαθήσουμε από την πλευρά του κ. Σβρινιώτη να κάνουμε το κάτι καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, θέλω να ευχηθώ σε εσάς, στους ανθρώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, χρόνια πολλά. Ο ρόλος σας σε αυτή την κρίσιμη καμπή είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δυστυχώς όμως, βλέπουμε ότι τόσο τα τοπικά, αλλά κυρίως τα κεντρικά δελτία ειδήσεων και τα πρωινά δημιουργούν μια εικόνα απαισιοδοξίας και πολλές φορές θα έλεγα τρομοκρατίας που δεν αντιστοιχεί σε αυτή την πορεία της Ελλάδας. Πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι για να στηρίξουμε αυτή όλη την προσπάθεια, για να δημιουργηθεί καλή ψυχολογία, για να δημιουργηθεί αισιοδοξία, ο ρόλος σας είναι καθοριστικός. Ο ρόλος αυτός και η αισιοδοξία δεν χρειάζεται χρήματα, δεν πληρώνεται. Θέλει όμως την αμέριστη συμπαράστασή σας για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή τη δύσκολη πορεία. Σας εύχομαι και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά με υγεία.